Οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη γερουσία και η επικράτησή τους στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, διατηρεί τον Ρόμπερτ Μενέντες στην Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Σχέσεων της Γερουσίας. Ένα σενάριο που απευκόταν η Άγκυρα, καθώς ο φιλέλληνας γερουσιαστής έχει ψώσει τείχος την απόκτηση και την αναβάθμιση των αμερικανικών F-16 από την Τουρκία. Η Ομογένεια επέστρεψε νύχτα. Ήρθαμε νύχτα πάλι. Η μεγάλη νίκη στη Νεβάδα ήταν μεγάλη επιτυχία. Το πιο σημαντικό που σημειώθηκε απόψε είναι ότι ο γερουσιαστής διατηρεί τη θέση του στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Οπότε από εδώ και πέρα είναι, όπως είχε πει ο γερουσιαστής, είναι αυτός και ο Ερντογάν απέναντι. Η μεγάλη μάχη θα αναδοθεί μεταξύ των δύο. Η επανεκλογή 5 Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο ενδυναμώνει τις ελληνικές θέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία αυξάνει την πίεσή της για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και ανεβάζει διαρκώς την ένταση στις σχέσεις της με την Ελλάδα. We still have the mission and we're trying to convince the United States Senate to add Menendez's amendment. To get that in the National Defense Authorization Act. Οι ελληνικές φωνές στο Κογκρέσο μάλιστα γίνονται ακόμα πιο ισχυρές, καθώς για πρώτη φορά εξελέγει ο Ρομ Μενέντες, γιος του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο οποίος επίσης έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ των ελληνικών θέσεων. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει. Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία ή για το σεβασμό των γειτόνων της. Θα στηρίξω τις προσπάθειες να σταματήσουν οι πωλήσεις F-16 στην Τουρκία. Βεβαίως μου είπε κάτι για την εκλογή του πρόεδρου. Ήταν πολύ συγκινημένος. Από 9 χρονών ήρθε Κύπρο και Ελλάδα. Επισκέφτηκε την Ελλάδα πολλές φορές. Πήγε Αθήνα, πήγε Κρήτη, πήγε Θεσσαλονίκη, πήγε Σαντορίνη. Και όσο διευρύνεται η δύναμη της Ελλάδας στο Κογκρέσο, τόσο αυξάνεται η αμηχανία και ο εκνευρισμός στην Άγκυρα.